Κυρία Μπαρκάτσα, η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το επάγγελμά σας και το πόσα χρόνια καριέρας μετράτε στο χώρο της ψυχολογίας. Ναι, στο χώρο της ψυχολογίας δουλεύω αρκετά χρόνια. Σαν φοιτήτρια ξεκίνησα να εργάζομαι εθελοντικά από πολύ νωρίς, αλλά επαγγελματικά σίγουρα πάνω από 10 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια της παρουσίας σας στο συγκεκριμένο τομέα της ψυχολογίας, τι αλλαγές έχουν καταγραφεί στον ιστό μιας οικογένειας, τι έχετε εντοπίσει εσείς? Αυτό που παρατηρώ από τότε που ξεκίνησα τα εργαστήρια του αποτελεσματικού γονέα, παρατηρώ μια βαθιά και ίσως ριζική μετακίνηση των γονέων, καθώς έχουν πάρα πολύ πληροφορία πια οι γονείς. Τα πρώτα χρόνια ερχόντουσαν στα εργαστήρια με μεγαλύτερη, δεν θα το πω άγνοια, αλλά με μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Δηλαδή ερχόντουσαν πιο αγνοί να πάρουν την πληροφορία. Πλέον οι γονείς έρχονται στα εργαστήρια και στις εκπαιδεύσεις γνωρίζοντας, ίσως έχουν παραπληροφορηθεί, έχουν πάρει περισσότερη πληροφορία από αυτή που τελικά χρειάζονται στο ρόλο τους. Άρα η πληροφορία έχει επηρεάσει τους γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πιο ψαγμένοι, πιο μελετημένοι και τελικά είναι πιο μπερδεμένοι. Και τελικά είναι πιο μπερδεμένοι. Τελικά είναι πιο μπερδεμένοι. Που αυτό το τίμημα είναι ότι χάνουν την αυθεντικότητά τους. Εκεί δηλαδή έχω εστιάσει περισσότερο. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν και μια οικογένεια ακόμη και σε αδιέξοδο, ναι, την καθημερινότητα. Ναι. Γιατί δυσχεραίνει την επικοινωνία, τη γνήσια και αυθεντική επικοινωνία. Αυτή η πληροφορία ή ο τρόπος που θέλω να είμαι, πώς θέλω να είμαι σαν γονέας, τελικά να μου δυσχεραίνει την επικοινωνία με το παιδί, γιατί πρέπει να είμαι κάπως. Αυτό είναι δηλαδή που έχει καταγραφεί. Πρέπει να είμαι κάπως. Δεν αρκεί να είμαι η μητέρα ή ο πατέρας. Πρέπει να είμαι κάπως. Να συμπεριφέρω με συγκεκριμένους τρόπους για να είμαι καλός γονέας. Αυτό είναι το λάθος νομίζω. Και αντί για ένας γονέας με αυθεντικότητα, γίνεται ένα μοντέλο το οποίο το έχει διαβάσει, μάλλον έχει φτιάξει στο μυαλό του μέσα από διάφορες πληροφορίες, συνήθως με λάθος τρόπο. Ναι, μια επιτηδευμένη γονεϊκότητα, αυτό παρατηρώ. Μάλιστα. Εσείς δίνετε τη δυνατότητα στους γονείς να βελτιώσουν την καθημερινότητα της οικογένειάς τους και τους ίδιους μέσα από τα εργαστήρια αποτελεσματικού γονέα, έτσι είναι? Ξεκίνησα να δίνω την πληροφορία αυτή αρχικά στους γονείς, όπως σας είπα, ξεκίνησα να δίνω την πληροφορία. Πλέον προσπαθώ να τους απαλλάξω από την πληροφορία. Ξεκίνησα να τους δίνω αυτό το υλικό, το οποίο στην αρχή ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν σωστά. Τώρα προσπαθώ να τους απαλλάξω ακριβώς από αυτό. Δηλαδή να έχουν αυτό το υλικό, αλλά να το φέρουν στα μέτρα και στα σταθμά της δικής τους οικογένειας. Δηλαδή να πάρουν την πληροφορία, αλλά να τη φέρουν στα μέτρα της δικής τους κουλτούρας, δηλαδή αυτό που κάθε οικογένεια είναι. Δεν γίνεται όλες οι οικογένειες να είναι το ίδιο. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια βιώματα. Οπότε κάπως όλο αυτό πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που ήδη έχουν, χωρίς να τα αλλάξουν. Το παιδί επηρεάζεται όταν μιλάμε για ένα γονιό ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη, όπως λέτε, επιτηδευμένη συμπεριφορά? Δηλαδή αυτό επιβαρύνει ουσιαστικά ναι, το ίδιο το παιδί? Ναι, γιατί στην πραγματικότητα δεν συναντά το γονιό του. Δεν ξέρει ποιος είναι ο γονιός του. Γίνεται ένας επαγγελματίας. Στο ρόλο του σαν γονέας γίνεται επαγγελματίας. Πρέπει να είναι να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε στην πραγματικότητα το παιδί αναζητά τον πατέρα του και τη μάνα του. Τους αναζητά. Ποιοι είναι στα αλήθεια? Γιατί καταπιέζονται τόσο πολύ όταν είναι... γιατί πιέζονται? Γιατί δεν είναι ελεύθεροι? Γιατί δεν εκφράζονται ελεύθερα? Γιατί φοβόμαστε να συγκρουστούμε μέσα στο σπίτι μας? Γιατί θεωρούμε ότι οι συγκρούσεις είναι απαγορευμένες? Δεν είναι μέρος μιας σχέσης? Γιατί οι γονείς δεν τολμούν να υψώσουν τον τόνο της φωνής τους ο ένας τον άλλον όταν τα παιδιά είναι μπροστά? Γιατί είναι αυτό απαγορευτικό? Ναι, προφανώς δεν αναφέρεστε σε ακραίες καταστάσεις. Αναφέρομαι... Θα διευκρινίσουμε αυτό. Στα προβλήματα ή στις συγκρούσεις της καθημερινότητας, σε μια λογομαχία, σε μια διαφωνία, σε κάτι τέτοιο. Ναι. Οι γονείς αναζητούν να προτάσουν ενιαίο μέτωπο πολύ συχνά. Έρχονται και μου λένε οι γονείς ότι θέλουμε να έχουμε κοινή γραμμή. Μα είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Δηλαδή, οι γονείς είναι άνθρωποι που έρχονται από διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές παραστάσεις και προσπαθούν σαν γονείς να έχουν την ίδια γραμμή. Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, σίγουρα θα έχουν διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές αξίες. Το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είμαστε αυθεντικοί και ειλικρινείς ως προς τις δικές μας θέσεις, αλλά υποστηρικτικοί ως προς τη διαφορετική θέση του συντρόφου. Και αυτό είναι εντάξει. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούμε τα ίδια. Και να υπάρχει ο κοινός στόχος που είναι η σωστή ανατροφή των παιδιών. Ναι. Αλλά μπορούμε να έχουμε και διαφορετικές θέσεις μέσα σε αυτό. Ναι. Τώρα, στόχος των εργαστηρίων είναι η βελτίωση της σχέσης των γονιών με τα παιδιά τους ή τη σχέση των γονιών μεταξύ τους ή και τα δύο. Στα εργαστήρια που κάνω εγώ, διδάσκω δεξιότητες επικοινωνίας. Αυτές οι δεξιότητες επικοινωνίας μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε ανθρώπινη σχέση. Εγώ στα δικά μου εργαστήρια έχω περιορίσει το κοινό να απευθύνει, το κοινό μου είναι οι γονείς. Αλλά οι ίδιες δεξιότητες επικοινωνίες μπορούν να τις εφαρμόσουν οι σύντροφοι μεταξύ τους, στις φιλικές τους σχέσεις, στις επαγγελματικές. Είναι ο κορμός της επικοινωνίας. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει παντού. Δίνετε το μπούσουλα, τη γραμμή, έτσι, και το ποιος πρέπει να είναι ο στόχος για έναν άνθρωπο γενικότερα. Ναι, για την επικοινωνία. Δηλαδή, πώς ακούω, πώς μιλάω και αυτές τις δεξιότητες μπορώ να τις εφαρμόσω σε κάθε ανθρώπινη σχέση που για μένα είναι σημαντική. Αναφέρετε μέσα στο μήνυμά σας χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα σας που έχετε ότι θέλετε σχέσεις που θα στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή, την αγάπη και την ελευθερία της έκφρασης. Ακριβώς. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία εστιάζεται για να πετύχετε. Ακριβώς. Να μην φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να σέβομαι και να ακούω τα συναισθήματα και τις σκέψεις του παιδιού, σαν να είναι ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς μου. Και μοιράζομαι τις αξίες με σεβασμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, τις αξίες δεν τις επιβάλλουμε. Οι αξίες είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης. Μα δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε τις αξίες μας, τις ιδέες μας να τις επιβάλλουμε. Τώρα θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε αυτά που μου είπατε λίγο παραπάνω. Θα το σπάσω σε δύο ερωτήσεις. Okay. Το πρώτο έχει να κάνει με τα γονεϊκά αποθυμένα και τις προσλαμβάνωσες που είχαμε από τη δικιά μας οικογένεια. Επηρεάζουν τη σχέση μας με τα παιδιά, συγγνώμη. Επηρεάζουν, γιατί παρόλο που προσπαθούμε οι περισσότεροι γονείς να απομακρυνθούμε από τα δικά μας γονεϊκά έτσι, πρότυπα, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μεγαλώσαμε, στο τέλος τι γίνεται, μετακινούμαστε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ είχα γονείς εξουσιαστικούς, αυστηρούς και απαιτητικούς, επειδή γνωρίζω πολύ καλά βιωματικά πια πώς αυτό μπορεί να με έχει επηρεάσει αρνητικά, εγώ στα δικά μου τα παιδιά θα μετακινηθώ στο άλλο άκρο, θα γίνω επιτρεπτικός. Δεν θα μπορώ να θέσω όρια. Άρα σε ακραίο βαθμό. Δηλαδή, πάμε στην ελευθεριότητα, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Και τα άκρα συναντιούνται είναι δοσμένο. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος πόνος μπορεί, ψυχικός μπορεί να προέρθει και από τις δύο καταστάσεις τελικά. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια δουλειά σε προσωπικό επίπεδο με τους γονείς, δηλαδή μια ψυχοθεραπευτική έτσι, δουλειά, ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε ποια είναι η δική μας ταυτότητα, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να μετακινηθούμε στο άλλο άκρο, και αυτό συμβαίνει, και τελικά να δημιουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο, με άλλον τρόπο, τα ίδια προβλήματα. Και αυτό που γνωρίζω, συγγνώμη, είναι ότι τα όρια είναι το δίχτυ ασφαλείας των παιδιών, τα όρια που θέτουν οι γονείς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ένα παιδί χωρίς όριο είναι ένα παιδί το οποίο είναι ακόμη και σε κίνδυνο. Ακριβώς. Αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια. Νιώθει ένα παιδί χωρίς αγάπη. Είναι πολλές φορές τα παιδιά, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια, νιώθουν χωρίς αγάπη. Νιώθουν ότι κάποιος δεν τους προστατεύει. Σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Βασιλιάδη, έγραφε μέσα ότι σαν έφηβος είχε παραβατική συμπεριφορά. Έκλεβε από κάποια μαγαζιά. Μικρό αντικείμενα βέβαια. Αναλύοντας λοιπόν τον εαυτό του, γράφει μέσα ότι ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν γιατί είχε βαθιά την ανάγκη από κάποιον ενήλικα να τον σταματήσει. Και να του πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Οπότε ναι, τα παιδιά στο συγκεκριμένο παράδειγμα που κλέβουν αγάπη, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν δεν υπάρχει αυτό το όριο ή η παρουσία του ενήλικα. Από όλα αυτά τα αποθυμένα, τα πρότυπα, τις προσλαμβάνωσες που είχαμε από τη δικιά μας οικογένεια, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε εμείς τους γονείς? Δηλαδή, το ξεφεύγουμε μάλλον
μαθαίνουν να το διαχειριζόμαστε. Ναι, δεν είμαστε καταδικασμένοι στην παιδική μας ηλικία. Αυτό είναι δοσμένο πια. Δεν είμαστε καταδικασμένοι εκεί. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι οι καθημερινές πρακτικές τους δυσχεραίνουν την επικοινωνία τους και τις σχέσεις τους με τα παιδιά. Νομίζω ότι σίγουρα μπορούν να απεμπλακούν από αυτό, δουλεύοντας με τον εαυτό τους. Και οι γονείς πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τελικά τα παιδιά, δηλαδή ως ενήλικες, ως άτομα ισότιμα προς αυτούς, ως κτήματά τους? Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά ισότιμα, όχι σαν ενήλικες, αλλά με σεβασμό προς τις δικές τους ανάγκες. Σίγουρα όχι σαν ενήλικες, αλλά με σεβασμό στις ανάγκες τους, στις επιθυμίες τους, στη σκέψη τους και ίσως λίγο περισσότερο από ότι σαν ενήλικα. Τώρα, φτάνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, το σχολείο, ο εργασιακός μας χώρος, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον παίζουν ρόλο στις σχέσεις γονιών-παιδιών? Και αν ναι, πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό κανείς? Γιατί μιλάμε και για ξέφρενους ρυθμούς στην καθημερινότητα, συν τα εξωσχολικά, τα οποία φορτώνουμε τα παιδιά πολλές φορές σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά τρέχουμε κι εμείς. Έτσι, για να προλάβουμε. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, βέβαια. Πλέον τα παιδιά... Νομίζω έχουμε χάσει τον έλεγχο εκεί εμείς Στερούμε από τα παιδιά κάτι που δεν θα επιστρέψει ποτέ στη ζωή τους και είναι αυτός ο ελεύθερος χρόνος. Τους το στερούμε τώρα που είναι η μόνη φάση της ζωής τους που θα το έχουν. Και τους το στερούμε, επίσης τα παιδιά εμφανίζουν αγχώδεις αταραχές, κάτι που κάποτε συναντούσαν μόνο σε ενήλικες. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε βάλει τα παιδιά σε ρυθμούς που δεν τους αναλογούν. Σαφώς επηρεάζει λοιπόν το ευρύτερο. Δεν τα αφήνουμε να παίξουν, όπως λέγαμε πριν. Ούτε να βαρεθούν. Θεωρούμε ότι ένα παιδί, αν βαρεθεί, έχει συμβαίνει κάτι κακό. Ενώ το παιδί, όταν βαριέται, δημιουργεί. Το παιδί, όταν βαριέται, σκέφτεται. Το παιδί, όταν βαριέται, ανακαλύπτει. Και εμείς σήμερα δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας να βαρεθούν. Θεωρούμε ότι είναι κακό. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα το ευρύτερο περιβάλλον μπορεί να δυσκολέψει τη σχέση ακόμη περισσότερο των παιδιών με τους γονείς τους, αλλά η ανοιχτή επικοινωνία, η σύνδεση ουσιαστική με τους γονείς είναι αυτή που πάντα θα μας βγάζει στα ανοιχτά. Να μπορώ να ζω σε ένα σπίτι όπου οι γονείς μου με αποδέχονται, με ακούν και με καταλαβαίνουν. Αυτό θα χτίσει αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα που ζητάμε. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Σε σχέση με τους Ηρακλειώτες. Οι Ηρακλειώτες εμπιστεύονται τους ψυχολόγους, δηλαδή για παράδειγμα απευθύνονται σε εσάς για όλα αυτά που συζητήσαμε, φυσικά, για όλα τα προβλήματα? Φυσικά. Οι άνθρωποι, οι Ηρακλειώτες, δεν ξέρω αν έχει να κάνει το Ηράκλειο γενικά, ζητούν βοήθεια. Ανέφερα, συγγνώμη, τους Ηρακλειώτες, επειδή η έδρα σας είναι εδώ στο Ηράκλειο με αυτή την έννοια. Φυσικά, και ζητούν και θέλουν και νομίζω ότι πλέον είμαστε πολύ καλά. Δεν αποτελεί πλέον ο ψυχολόγος η συμβουλευτική ταμπού. Πλέον είναι... Εντάξει, και εκεί έχουμε ξεφύγει πάλι λίγο, γιατί πολλές φορές γίνεται οι άνθρωποι ευθύνονται σε ψυχολόγους με πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να αντιλαμβάνονται βέβαια τη δυσκολία ή το βάθος της δουλειάς αυτής, οπότε μετά από λίγο σταματούν. Το κάνουν πολύ μεγάλη ευκολία πια. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα... Έρχονται... Έχοντας στο μυαλό του, ας πάρω μια γνώμη ακόμα. Ή ας πάω κι εγώ στον ψυχολόγο μου. Όπως θα πω να κάνω το personal, θα πάω και στον ψυχολόγο μου. Δεν έχει φτάσει κάπου εκεί. Αυτό είναι καλό για εσάς, βέβαια. Αυτό είναι καλό. Κατά μία έννοια τουλάχιστον. Είναι καλό. Απλά μια σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά το χώρο της ψυχοθεραπείας θέλει μεγαλύτερη επίγνωση. Γιατί το κάνω. Ναι, σαφώς. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό και τι έχει να μου δώσει. Κύριε Μπαρκάτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ.